είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Για μας έχει τόση αξία όσο και το ιατρικό κομμάτι. Η φροντίδα, η καθοδήγηση, η υποστήριξη σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα είναι κάτι εξίσου δυνατό όπως και το ιατρικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης από αυτούς τους τρεις φορείς, από το ΚΑΠΑ3 με τη συνεργασία και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αλλά και τους λόγους συνεχίζω, είναι σαν να ανακαλύπτουμε τον τροχό για το κομμάτι της φροντίδας των ογκολογικών ασθενών αλλά και του περιβάλλοντος. Είναι τόσο αυτονόητο και τόσο απαραίτητο που νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν γίνει και γίνονται και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο νοσοκομείο μας για όλον αυτόν τον κόσμο που έχει αυτήν τη μεγάλη ανάγκη. Η έναρξη και η παρουσίαση όχι μόνο της μονάδας αλλά και του τεχνολογικού κομματιού του app του ΚΑΠΑ3. Πώς μπορεί δηλαδή κάποιος από ένα κινητό τηλέφωνο ή έναν υπολογιστή να μπορέσει να έχει τον προσωπικό του βοηθό για τα ζητήματα που τον απασχολούν, για τα δικαιώματά του, τις απορίες του, όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη διεκπαιρέωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σε όλη την πορεία. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Αν αυτό δεν είναι δείγμα πολιτισμού και φροντίδας. Ναι, έχω σήμερα τη χαρά να βρίσκομαι εδώ πέρα, εκτός από πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Σπανίων Παθήσεων ομού Εύρου Μαζί για Ζωή και ως εκπρόσωπος αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Να χαιρετήσω και εγώ αυτή την προσπάθεια, να ευχηθώ και εγώ καλό έργο. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη. Το έχουμε δει αντίστοιχα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τότε λειτουργήσε άψογα. Η ΚΑΠΑ3 είναι μέλη της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, οπότε έχουμε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο τους και πάντα στηρίζουμε τις προσπάθειες των μελών μας και τις αναδεικνύουμε και βρισκόμαστε δίπλα τους. Μία μικρή ιδέα υλοποιήθηκε και έφτασε στην Ακριτική Θράκη από τη δική σας συνέργεια, από το δικό σας συνέστημα, τη δική σας πρωτοβουλία και την καλή διάθεση να δουλέψουμε όλοι μαζί και να συνεργαστούμε υπέρ του ασθενή. Καθοδηγούμε σχετικά με αυτά τα θέματα και έγκαιρα τους ενημερώνουμε για ό,τι χρειάζεται στο χρόνο που πρέπει αυτό να γίνει. Μακροπρόθεσμα, ο στόχος μας δεν είναι άλλος από την ποιότητα ζωής των αυτών των ασθενών, τόσο των καρκινοπαθών όσο και των οικογένειών τους, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τρεις είναι οι πυλώνες τους οποίους βασιζόμαστε και που χρησιμοποιούμε σαν εργαλεία σε αυτή την προσπάθεια. Ένας ιστότοπος στο www.k3.gr, όπου εκεί θα δείτε και ότι δουλεύει σαν ένα μητρό μητρών όλα τα δικαιώματα, οι απαλλαγές, οι παροχές από όλα τα υπουργεία, από όλες τις δομές, από όλες τις υπηρεσίες, αλλά και από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, βρίσκονται σε έναν χώρο που ο ασθενής μπορεί να ανατρέξει και να βρει κάθε πληροφορία, κάθε δικαίωμα που μπορεί να απορρέει από το δικαίωμα της προσβασιμότητάς του από τη στιγμή που επίσημα παίρνει μία απόφαση και πάει μία απόφαση αναπηρίας. Προσωπικός βοηθός, κάποια στατιστικά στοιχεία, να πούμε ότι βραβεύτηκε σαν την καλύτερη συνέργεια υπέρ των ασθενών το 2020, την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε, και στην η συμμετοχή των ασθενών φροντιστών αλλά και των ανθρώπων της υγείας ήταν κάτι που μας έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη, κουράγιο και όθηση να συνεχίσουμε. Περίπου 5.500 τηλεφωνικές κλήσεις, πάνω από 1.000 ωφελούμενοι ήρθαν στο πρόγραμμα είτε την πρώτη χρονιά, αλλά αυτό που μας ενθουσιάζει είναι πάνω από 900 έχουν κατεβάσει ένα απλό app χειρισμού ογκολογικών θεμάτων. Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο. Και θέλω να σας πω ότι τώρα 31 Τρίτου ξεκινήσαμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μελετάτε το ΚΑΠΑ3 και όλο αυτό που κάνουμε εδώ σαν τη βέλτιστη πρακτική από την ιατρική της Δανίας, Ιταλίας και Σουηδίας για να μπορέσει να υιοθετηθεί. Άρα κάτι κάνουμε σωστό.